Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με ένα θέμα κάπως διαφορετικό, ξεχωριστό. Καμιά φορά μιλάμε για αυτές τις ξεχωριστές πρωτοβουλίες, εφάνταστες πρωτοβουλίες των συλλόγων Κριτών. Τους έχουμε γνωρίσει, δεν έχουμε αφήσει σύλλογο Κριτών σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε επικοινωνήσει, μας αγαπούν και μας παρακολουθούν. Τα περισσότερα μηνύματα σε εβδομαδιαία βάση τα λαμβάνουμε από τους κριτικούς εκτός Κρήτης και από τους κριτικούς Έλληνες ομογενείς από όλο τον κόσμο. Θέλω ωστόσο να σταθούμε σε ένα θέμα που αφορά, δεν αφορά κριτικούς, αφορά τους στρατιώτες στις Βρυξέλλες. Καθώς έκαναν κάτι, το οποίο αλήθεια είναι, εμείς σηκώνουμε, δεν ξέρω, σηκώνουμε τα χέρια, από σεβασμό, από αγάπη, και από όμορφα συναισθήματα. Έγινε και viral. Λοιπόν, ναι. Το Mannequin Piece είναι ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα των Βρυξελών. Το αγαλματάκι, Το αγαλματάκι, βεβαίως, αυτό το αγοράκι, το οποίο με πρωτοβουλία του Συλλόγου Θρακιωτών Βρυξελών ντύθηκε, έβαλε την παραδοσιακή φορεσιά για λίγες ώρες. Το βλέπουμε και στις οθόνες μας αυτή τη στιγμή. Τα βλέμματα, τα φλάς και όλοι οι φακοί στράφηκαν προς το συγκεκριμένο αγαλματάκι και αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Με αφορμή όμως τρεις διαφορετικές γιορτές. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο κύριος Κωνσταντίνος Μπαμπατζίκης, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Θρακιωτών Βρυξελών και νομίζω μας λέει καλησπέρα από τις βροχερές σήμερα. Δυστυχώς για μας που δεν μπορούμε να δούμε έξω Βρυξέλλες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωδόπουλε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά, όμορφη εικόνα και ξεχωριστά συναισθήματα μέσα από την πρωτοβουλία σας. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως ήταν μια πολύ, πολύ μεγάλη μέρα για το σύλλογό μας και για την προβολή της Θράκης. Λοιπόν, είναι ένα αγαλματάκι το οποίο κατά καιρούς έχει φορέσει διάφορες στολές. Το είδαμε και την 25η Μαρτίου που μας πέρασε να έχει βάλει την παραδοσιακή φορεσιά. Αυτή τη φορά ντύθηκε με τα δικά σας, με στοιχεία της Θράκης, με μια φορεσιά που για σας φαντάζομαι ότι σημαίνει πάρα πολλά. Βεβαίως. Η θρακιώτικη φορεσιά τώρα, το νούμερο της φορεσιάς είναι το 1097 κουστούμάκια έχουν δοθεί μέχρι σήμερα στο αγαλματάκι το Mannequin Piece. Και ήταν μεγάλη μέρα για μας και συγκινητική μέρα για το σύλλογο μας να μπορέσουμε να ντύσουμε το Mannequin Piece με τη θρακιώτικη φορεσιά. Δεν ξέρω πώς νιώθετε γενικά που βρίσκεστε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα σας, από την Ελλάδα και σε κάθε ευκαιρία, με την πρώτη ευκαιρία, θέλετε να εξωτερικεύσετε αυτά τα όμορφα συναισθήματα υπερηφάνειας που έχετε μέσα σας και βέβαια τι σημαίνει αυτή η πρωτοβουλία και η κάθε πρωτοβουλία για τη νέα γενιά, για τη νέα γενιά που μεγαλώνει σε μια διαφορετική περιοχή μακριά από την Ελλάδα. Είναι σημαντικό να μην χανόμαστε, να μην ξεχνάμε την πατρίδα μας, παρόλο που είμαστε στο εξωτερικό. Και για μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δίνουμε πάντα προβολή στη Θράκη, γιατί όπως ξέρετε τα χωριά μας πίνουν, ο κόσμος φεύγει και αν δεν κάνουμε κάτι θα χαθεί και η Θράκη. Και έτσι με κάθε πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε φως στη Θράκη, το κάνουμε. Εκεί οι μόνιμοι κάτοικοι στο Βέλγιο, θέλω να μου πείτε λίγο πώς αντιλαμβάνονται αυτές τις πρωτοβουλίες και πόσο σας έχουν εντός εισαγωγικών και εκτός αποδεχτεί γενικά. Πολύ καλά, γιατί οι Βέλγοι το περιμένουν, γιατί όταν βρήκαμε στην πομπή για να κάνουμε αυτή τη δράση για να ντύσουμε το Mannequin Piece, ναι. Ο κόσμος αναρωτιόταν τι. Ποιοι είμαστε, τι φορεσίες είναι αυτές, τι τραγούδια βγήκαμε με τις γκάιντες, με τα ταούλια μας κτλ. Και είναι καλά και ο κόσμος, ο ξένος, να μάθει πού βρίσκεται η Θράκη, τι είμαστε, ποιες είναι οι συνθήκες μας, ποια είναι τα. Ό,τι κάνουμε για τη Θράκη. Είναι σημαντικό. Πόσοι θρακιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες? Θρακιώτες δεν είμαστε πολλοί. Έλληνες είναι γύρω στα 45.000 και θρακιώτες να είμαστε 60, 70, 100 οικογένειες το πολύ. Παρ' όλα αυτά κρατάτε ζωντανή και την παράδοση και τις μνήμες, την ιστορία, οπότε με αυτόν τον τρόπο μαθαίνετε και στους υπόλοιπους Έλληνες που δεν έχουν καταγωγή από τη Θράκη, πράγματα που ίσως να μην γνώριζαν. Βεβαίως, είναι σημαντικό.
όπως κάνουν και οι Κρήτες στις Λυξέλλες, όπως και οι Πυρώτες και οι Πόντιοι. Έτσι ακριβώς και οι Θρακιώτες. Για στείλτε μας το μήνυμα εδώ στους κριτικούς και όχι μόνο σε όλους τους Έλληνες που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας. Ποιο είναι εκεί ο πρόεδρος των Θρακιωτών? Δεν έχω σας συγγνώμη. Το μήνυμά σας. Ένα μήνυμα εδώ στους τηλεθεατές, στους κριτικούς και όχι μόνο που μας παρακολουθούν. Ποιο είναι? Το μήνυμα είναι πρέπει πάντα να κρατάμε την παράδοση πολύ ψηλά. Από όπου και να είμαστε. Είναι σημαντικό. Ο συγγραφέας, ο Κωνσταντίνος Τρανταφυλάκης, μου έλεγε πριν μερικές εβδομάδες, όταν διπλώνουμε το χάρτη της Ελλάδος, η Θράκη συναντά την Κρήτη και γινόμαστε κωδοχωριανοί. Και έτσι και η αγάπη μας για την Κρήτη. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, την καλησπέρα μας, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.